Λοιπόν, μην νομίζετε ότι φύγαμε. Εδώ είμαστε, εκεί που μας αφήσατε πριν από λίγες μέρες ή πριν από λίγες ώρες. Συνεχίζουμε την μπασκετοκουβέντα για την ανάληψη της κορυφαίας δεκάδας στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Αποκλειστική χορηγία από το Sustainium Plus. Αντώνης Καλκαβούρας και περνάμε στις επιλογές των συντακτών του Gazeta.gr γύρω από την δεύτερη δεκαετία που θα μας απασχολήσει σε αυτήν την πληροφορία από την έναρξη του 21ου αιώνα μέχρι το 2010. Ξεκινάς εσύ. Millennium. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ με την δεκάδα μου. Τα τέσσερα γκάρτ για Σκεβίτσιους. Νομίζω ότι με Μπαρτσελόνα και Βαραθουναϊκό και Μακάβι. Με τέσσερα ευρωπαϊκά νομίζω ότι είναι παμψηφί. Διαμαντίδης. Παπαλουκάς. Χόλντεν. Χόλντεν είναι ο τέταρτος γκάρτ. Τα τέσσερα γκάρτ. Από εκεί πέρα έχουμε στους φόρουρντ Μποντιρόγκα, Άντονι Πάρκερ της Μακάβι Τελαβίβ, Ραμούνας Σκάουσκας και επειδή μου αρέσει Ματσέου Μπαστόνι. Πολύ αθλητικός. Πολύ αθλητικός, παίζει στη Μακάμπη. Και τα σέντερ μου είναι Μπατίστ και Βουίσιτς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στον Νίκο Παπαδογιάννη, να υπενθυμίσουμε τη διαδικασία. Επιλέγετε τέσσερις guards, επιλέγετε τέσσερις forwards, σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι παίκτες που αγωνίζονται στη θέση 4 και επιλέγετε και δύο centers. Αυτή είναι η δεκάδα σας για την δεκαετία από το 2000 ως το 2010. Περιμένω κάποια μεγάλη έκπληξη από σένα, γιατί είσαι πάντα της βόμβας μεγαλών. Δεν έχει. Αυτό θα ξεκινούσα να λέω και ξεκινάω να λέω ότι είναι τέτοιο το πλαίσιο της δεκαετίας, ενδεκαετίας, από το 2000 μέχρι το 2010, βάζω και το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού το 2000, το ξεκίνημα της εποχής Μποντιρόγκα, ο Μπράδοβιτς κλπ. Όπου μιλάμε για την δημιουργία των χρωμάτων. Αν δει κανένας το Άλκο Τόρο που λένε, τη λίστα, τη χρυσή βίβλο, θα δει μόνο Μακάμπι, Τσέσκα, Παναθηναϊκό, Παρσελόνα. Παρσελόνα τη βάζω σε υποσημείωση γιατί οι δύο τίτλοι της ήταν με διαφορά 7 ετών μεταξύ τους. Ουσιαστικά οι ομάδες που διάρκησαν σε αυτή την δεκαετία. Και Τσέσκα, τι λες ότι έπινε και το νεράκι από τη βρύση τελικά. Ναι, αλλά ήταν σε όλα τα φέρα. Ναι. Δεν το πήρε δύο φορές. Το πήρε το 6. Μάλιστα και με ελληνική υπογραφή. Και έπαιξε τέσσερις τελικούς σειρά στην δεκαετία, από το 2006 μέχρι το 2009. Κάπου ενδιάμεσα εμείς το χάσαμε, εμείς η Ελλάδα, το χάσαμε λίγο τον δρόμο μας. Τότε που ετοιμαζόμασταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαν κλείσει τα μεγάλα γήπεδα, είχαν κατεβάσει λίγο τον πύχη οι ομάδες μας. Σε τέσσερα χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2006, οι ομάδες μας δεν έπαιξαν σε κανένα τελικό. Είχαν ένα final four μόνο του Παναθηναϊκού στη Μόσχα το 5. Και είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι έφυγε το τρένο, ότι ή ότι φεύγει το τρένο χωρίς εμάς. Αλλά ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και μετά τον ακολούθησε ο Ολυμπιακός, αυτά τα του Ολυμπιακού στην επόμενη προφανώς ενότητα. Η μοναδική άλλη ομάδα που σήκωσε τρόπαιο αυτή την εποχή ήταν η Μπολόνια τη χρονιά του σχίσματος. Σήκωσε την πρώτη EuroLeague τον καιρό όπου. Αυτό είναι και ο λόγος που έχω ψηφίσει τον Τζινόμπιλι. Και πήγα να πω ότι. Και εκεί το πάω, ότι ο Μάνου Τζινόμπιλι είναι ένα πρόσωπο το οποίο τίμημα να ξεχνάμε, αλλά ήρθε μια χρονιά. Γιατί έπαιξε δύο χρόνια ουσιαστικά. Έπαιξε την πρώτη που είναι η σεζόν 2000-2001 και η δεύτερη που ο Παναθηναϊκός κέρδισε μέσα στην Πολόνια. Στο γήπεδο όχι τη Κίντερ που αγωνιζόταν μόνο. Στο Πάναμα Λαγκούτι. Στο γήπεδο όχι τη Κίντερ που έπαιζε ο Τζινόμπιλι. Είχαμε κάνει κάτι Πάσχα εκεί. Ελληνικό. Έχω κάνει Πάσχα σε πάνω από. Αυτά θα λέει ξεχωριστή πάσχα εδώ. Και να ψήνουμε αρνή στην θέση. Εμείς είχαμε κάνει πάσχα με τη Magic. Με Γιάννη Φιλέρη. Με Γιάννη Φιλέρη στην περιγραφή. Λοιπόν, η δεκαετία, η δεκάδα μου είναι σχεδόν ίδια με τον Κωνσταντίνο. Με μοναδικές διαφορές. Την παρουσία του Ναβάρο αντί του Χόλντεν. Με του Ναβάρο με τα δύο ευρωπαϊκά το 2003 και το 2010 σε ξεχωριστές εποχές με διαφορετικούς συμπαίκτες, με μια διαφορετική Μπαρσελόνα γύρω του. Και δεν έχω μέσα τον Μπάστον, έβαλα τον Λάγκτον. Μια άλλη φιγούρα από την Τσέσεκα, τον Τρέιαν Λάγκτον, ο οποίος ήταν και αυτό σημείο αναφορά. Οι υπόλοιποι είναι αυτοί που είπαμε λάγες για να μπερδευόμαστε. Γιασικεβίτσιους, Παπαλουκάς, Διαμαντίδης,
να βάλω τα τραπεζιά. Λάμπτον, δεν τα λέμε και αυτό Γκάρντινερ, αλλά προσπάθησα να του τριμώξω όλου με αλχημίε. Λάμπτον, Άντωνι Πάρκερ, και αυτό είναι Γκάρντ. Σισκάουσκα, Μποντιρόγκα, Βούιτσιτ και Μπατίστη. Είναι εύκολο νομίζω. Λοιπόν, μελετώντα γενικώ τι επιλογέ όλων των συνταγμών του Γκαζέτα και συγκρίνοντα τι διαφορετικέ περιόδου, φτιάχνοντας αυτή την ψηφοφορία για την καλύτερη δεκάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκα από την αποκλειστική χορηγία του Sustainium Plus, θεωρώ ότι η δεύτερη περίοδος που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή ίσως είναι η πιο ανταγωνιστική ομάδα. Είναι η ομάδα η οποία δεν θα έχανε από καμία από τις υπόλοιπες. Στις δικές μου επιλογές, φυσικά, σε ένα για Σκεβίτσιους με 4 ευρωπαϊκά, γιατί τις διαμαρτύρες. Όταν λέμε σε υπερπέτες και υπερπροπονητές. Δημήτρης Διαμαντίδης με 2 ευρωπαϊκά, συνολικά 3-2 ευρωπαϊκά στη συγκεκριμένη περίοδο. Θοδωρής Παπαλουκάς που για μία διετία ήταν ο απόλυτα κυρίαρχος γκάρ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μάνου Τζινόμπιλι, διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έβαλε απόλυτα τη σφραγίδα του σε μόλις 2 χρόνια που έπαιξε στην Κίντερ Μπολόνια. Από εκεί πέρα στα Φόρβορτς, νομίζω ότι ο Μποντιρόγκα ήταν απόλυτος κυρίαρχος στις θέσεις 2-3 εκείνη την εποχή και 2 MVP. Σε Final Four. Ο Άντωνι Πάρκερ φυσικά της Μακάμπη για τη διετία 2004-2005. Από εκεί πέρα επέλεξα τον Ματίας Μόντις για το 4 και τον Λούις Κόλα, ο οποίος μπορεί να μην κατέκτησε τίτλο, αλλά ήταν ένας από τους πιο κυριαρχικούς Power Forward. Και για τις θέσεις 5, τον Μάικ Μπατίστ, ο οποίος έχει συνολικά 3 ευρωπαϊκά. Και τον Νίκολα Βουίστς, που έχει και τον άτυπο τίτλο να είναι ο πρώτος Ευρωπαίος παίκτης που είχε κάνει triple-double στην Ευρωλίγκα. Ποιος θα ήταν ο MVP αυτής της δεκαετίας? Νομίζω ο Γιασκεβίτσιος. Ή ο Γιασκεβίτσιος θα έλεγα και εγώ. Χωρίς να μετρήσω τίτλους. Νομίζω ο Γιασκεβίτσιος. Ως φυσιογνωμία, ως φιγούρα. Βέβαια, στη μοναδική χρονιά που οι δύο αυτοί συνεπήρξαν, του 2003 στην Βαρκελόνη, ο Μποντιρόγκα ήταν το αφεντικό. Α, ο Γιασκεβίτσιος όμως ήταν ακόμη νέος. Πέρασε και μέχρι κάποια στιγμή δεν έχανε ποτέ. Εντάξει, και στο Γιασκεβίτσιος Διαμαντίδης, ο Διαμαντίδης ήταν παγιδευτικό. Ναι, γιατί στο Γιασκεβίτσιος Διαμαντίδης ο Σάρας είχε άλλο ρόλο. Ναι. Είχε άλλο ρόλο. Ο Σάρας πάντως πέρασε και από την. Γύρισε και ένα σωρό ομάδες με τις οποίες σήκωσε τίτλους. Δεν ήταν Μακάμπι, σημαία μια ζωή. Ήταν στη Μακάμπι, ήταν στη Μπαρσελόνα, ήταν στο Παναθηναϊκό. Ναι. Έχει δηλαδή και αυτό την διάσταση η παρουσία του. Λοιπόν. Και έπεται πιθανότατα και συνέχεια ως προπονητής. Γιατί πάει σε ένα παραγωγό με τις Αργύριες. Λοιπόν, αυτές ήταν οι επιλογές μας για την δεύτερη δεκαετία που εξετάζουμε από τη σεζόν 2000-2001 ως και τη σεζόν 2009-2010. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία για την ανάδειξη της κορυφαίας δεκάδας στην ιστορία της Ευρωλίγκα, την οποία χορηγεί το Sustainium Plus, δεν έχετε παρά να ψηφίσετε και να επιλέξετε τους αγαπημένους σας παίκτες.